Πάμε να δούμε κάτι το οποίο λοιπόν αλλάζει τα δεδομένα. Πραγματικά το πιστεύω ότι αυτό το οποίο σήμερα σας παρουσιάζουμε, με συγχωρείτε, αλλάζει τα δεδομένα και στη δουλειά σας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πλέον ερχόμαστε να προσεγγίσουμε τους πολίτες και την καθημερινότητά τους. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο θα δείτε σε ελάχιστα λεπτά τόσο σημαντικό. Είναι κυρίως το ότι αποτελεί τη βάση για το πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα στην επικοινωνία του πολίτη με το κράτος. Το πώς η κατάργηση των πιστοποιητικών για την οποία ήδη έχουμε μιλήσει και ήδη έχουμε νομοθετήσει μπορεί τεχνικά να γίνει. Δηλαδή, τι, τα δεδομένα μας των πολιτών κάπου είναι. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Υποδομών και Μεταφορών, στο Οικονομικό, κάπου υπάρχουν τα δεδομένα. Και πλέον, μάλιστα, αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν, γίνεται μια καθάριση, γνωρίζουμε πλέον και διορθώνουμε λάθη. Για ποιο λόγο κάθε φορά, λοιπόν, όταν εμείς ζητάμε μια δουλειά, να γράψουμε τα παιδιά μας στον παιδικό σταθμό, να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητό μας, να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει αυτά τα δεδομένα εμείς να τα ανακαλούμε, έστω και σε ένα PDF αρχείο, σε ένα ψηφιακό αρχείο, αφού είναι εκεί. Τι θα πρέπει να γίνεται λοιπόν, αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε για πρώτη φορά. Να βλέπουμε τα δεδομένα μας στο κινητό μας με ένα notification στο wallet, να ξέρουμε ότι είναι αυτά και ότι όντως κρίνουμε ότι αυτά είναι χρήσιμα για αυτό το οποίο έχουμε τηθεί και τα δεδομένα πλέον να διαβεβάζονται μόνα τους στον φορέα που τα ζητά. Αυτό λοιπόν θα δούμε και με τη βοήθεια των συνεργατών. Πάμε, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ειδικά στην πληροφορική, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ένας πολίτης λοιπόν πηγαίνει στην ασφαλιστική του, τηλεφωνεί, στέλνει ένα email, θέλει να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του. Εδώ έχουμε φτιάξει μια καινούργια ασφαλιστική, την περιβόητη Demo Insurance, η οποία προφανώς δεν υπάρχει, η οποία θα έρθει εδώ πέρα ακριβώς να απαντήσει στις ανάγκες. Τι θέλουμε από τους πολίτες, να μας πούνε με ποιον τρόπο θέλει να ενημερωθεί. Εγώ θέλω στο wallet μου, γιατί θέλω να είμαι κομμάτι μιας καινούργιας ψηφιακής Ελλάδας. Τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει ο πολίτης να ξέρει κατ' ελάχιστο και να δώσει είναι το αφημί του, το όνομά του, το επώνυμό του και τον αριθμό κυκλοφορίας. Τώρα για προφανείς λόγους αυτά είναι demo στοιχεία. Οπότε πλέον η πιστοποιημένη ασφαλιστική θα συνεχίσει την διαδικασία που βλέπετε και μιας και το αναφέρουμε. Δικαίωμα χρήσης είναι οι εταιρείες, έχουν εταιρείες που είναι γεγραμμένες στο Μητρό Ασφαλιστικών Εταιριών Επικουρικού Κεφαλαίου και αυτές απευθύνουν πλέον το αίτημα στο κέντρο διαλειτουργικότητας. Έχουμε εισάγει λοιπόν τα στοιχεία μας και θα πρέπει πλέον να μας έρθει, πατώντας συνέχεια, να μας έρθει μια ειδοποίηση στο κινητό. Βλέπω λοιπόν δίπλα, όσο μπορώ να δω την οθόνη δίπλα, ότι έχει έρθει η ειδοποίηση στο κινητό μας. Την πατάμε, μπαίνουμε στο wallet έχοντας δώσει κωδικούς αυθεντικοποίησης, ελέγχουμε τα στοιχεία, ότι ναι, είμαι ο γνωστός Παπαδόπουλος που πάντα χρησιμοποιούμε στα demo που φτιάχνουμε, ότι αυτά είναι τα στοιχεία, πολύ ωραία. Συμφωνεί και τα στοιχεία πλέον διαβιβάζονται στην ασφαλιστική, ενώ ήδη βλέπετε ότι πλέον η ασφαλιστική στην πλατφόρμα την οποία έχουμε δημιουργήσει και λειτουργεί, έχει πάρει πλέον κατευθείαν τόσο εύκολα και τόσο απλά τα στοιχεία που αλλιώς θα έπρεπε να πάρει μια φωτοτυπία, να πάρει ένα PDF, στο οποίο PDF εγώ που θα μπορούσα να είχα γράψει οτιδήποτε ήθελα. Και η δουλειά γίνεται πάρα πολύ απλά. Είναι τόσο απλό και καμιά φορά απορεί κανείς πώς τόσο απλές διαδικασίες μέχρι τώρα μας ταλαιπωρούσαν, θέλαν φακέλους να μιλάμε, να κατεβάζουμε έστω και τον GAV τα στοιχεία για να τα στέλνουμε. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία διάρκειας κάποιων δευτερολέπτων είναι αυτή η διαδικασία που σήμερα έρχεται να αντικαταστήσει φωτοτυπίες, φακέλους, αλληλογραφίες, email, επικοινωνήσω τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτή είναι η επόμενη μέρα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό θέλουμε να δούμε να γίνεται πλέον και με όλα τα υπόλοιπα πιστοποιητικά. Θέλω επίσης να επισημάνω, γιατί πρέπει να ακούγεται, ότι όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το project υλοποιήθηκε από ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα, από στελέχη της ΕΔΙΤΕ και της ΓΟΓΟΠΟΣΟΥ. Και οφείλω να ευχαριστήσω, γιατί το τεχνικό κομμάτι είναι το ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το άλλο είναι το νομικό κομμάτι, τους ανθρώπους του γραφείου, τους νομικούς συμβούλους του γραφείου μας, του γραφείου μου, που δούλεψαν πάρα πολύ αυτό το διάστημα για να βγουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, την ΕΔΙΤΕ και το Υπουργείο Μεταφορών που δουλέψαμε μαζί για αυτό, φυσικά τους project manager της ΕΔΙΤΕ και τους προγραμματιστές της όλης δράσης, τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών, που πάντα βοηθάνε και πάντα μπορούμε και βγάζουμε στην ώρα που πρέπει τέτοιου είδους διαλειτουργικότητες και υπηρεσίες, και φυσικά τη διεύθυνση του gav.gr, τον Ανδρέα Δημητρίου και την Λίλιαν Κουτσόνα για όλη τη βοήθεια. Και νομίζω πως απλά αυτή είναι η αρχή του πώς μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο γρήγορο, ακόμα πιο ψηφιακό το κράτος μας. Σας λέω και πάλι ότι είναι μόνο μία πρόγευση όλων όσων έρχονται.
Για την εκαθάριση του Μητρώου, αγαπητέ Πρόεδρε, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, ο Δημοσθένης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μαζί με τους ανθρώπους της Γενικής Γραμματείας, ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πώς θα εκαθαρίσουμε πλέον τη βάση των οχημάτων, να ξέρουμε ποια είναι αυτά που κυκλοφορούν και δεν έχουν καταστραφεί και απλά ξεχαστήκανε σε βάσεις, γιατί δεν θα ήθελα να χτυπήσει ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο εμένα ή κάποιο γενικό μου πρόσωπο. Άρα είναι θέμα ασφάλειας, ευθύνης, το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Πάμε να βρούμε το επόμενο task. Ποιο θα είναι, αγαπητέ Πρόεδρε? Σίγουρα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ένα θέμα στο οποίο ήδη δουλεύει η ΕΔΙΤΕ είναι το κομμάτι της υπογραφής του συμβολίου ψηφιακά. Άρα να τελειώνει όλο αυτό το flow ψηφιακά, εφόσον κάποιος το ζητά. Και για να γλιτώσω και πιθανές ερωτήσεις, ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι κομμάτι μιας καινούργιας Ελλάδας, γρήγορης, ψηφιακής, αποτελεσματικής, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το κινητό, δεν θέλουν να έχουν σχέση με το κινητό. Υπάρχουν οι κλασικές διαδικασίες, καλώς ή κακώς, για να εξυπηρετήσουν και αυτούς, έτσι ώστε κανείς να μην μείνει πίσω. Λοιπόν, τόσο απλό φαίνεται, τόσα χρόνια πιθανώς να ήθελε, αλλά ναι, αυτό εκεί θέλουμε να πάμε πλέον, την εξυπηρέτηση του πολίτη, και μαζί με τα υπόλοιπα Υπουργεία θα συνεχίζουμε να δουλεύουμε στην κατεύθυνση αυτή.